Χτες το απόγευμα, μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής μας, έλαβα ένα μήνυμα από μία συμπολίτησα, το οποίο θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω αυτούσιο. Κώστα, καλησπέρα. Όπως σου είπα και όταν νοσηλεύτηκα με τον κορονοϊό, η ομάδα που νοσηλεύει τους ασθενείς COVID στην εντατική είναι μοναδική. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατρούς και νοσηλευτές, μέχρι και τον τελευταίο. Οι γιατροί των παθολογικών κλινικών, και μάλιστα αναφέρει και τα ονόματά τους και θα τα πω και δημοσίως, γιατί και το καλό πρέπει να λέγεται. Μάνδρος, Ποτολίδης, Μεϊκόπουλος, Καραμέτος. Και κάποιοι που δεν θυμάμαι ονόματα, είναι πανάξιοι. Δεν έχω παράπονο. Ακόμα και τώρα με βοηθάνε ό,τι χρειαστώ. Όμως πρέπει να δοθεί προσοχή στην νοσηλεία. Κάποιες νοσηλεύτριες προσπαθούν. Οι περισσότερες όμως αδιάφορες, τσακώνονται ώρες μεταξύ τους, δεν μπαίνουν στους θαλάμους, δεν υπάρχει κουδούνι να καλέσεις αν έχεις ανάγκη. Βάζεις τις φωνές ή βαράς με ό,τι βρεις στο μεταλλικό, κάγκελα του κρεβατιού και ελπίζεις να σε ακούσουν. Μπορεί να περάσουν και τρεις ώρες και να μην έρθει κανείς. Δεν υπάρχουν σεντόνια. Εμένα την τελευταία φορά μου έστειλαν από το σπίτι. Τα κρεβάτια άθλια, τα μπάνια κατεστραμμένα. Λείπουν σπιράλα από τα ντους, τρέχουν καζανάκια ασταμάτητα, τρέχουν νερά από το ταβάνι. Ειλικρινά, το πέρασμα από την παθολογική κλινική ήταν ένα μαρτύριο. Έμεινα 12 μέρες μετά την εντατική και 2 το περασμένο Σαββατοκύριακο. Υπέγραψα και πήρα το ασθενοφόρο και έφυγα νωρίτερα. Ξέχασαν να μου κάνουν νοσηλεία. Με είχαν προγραμματίσει για υπέρηχο καρδιάς και δεν ήρθαν να μου κάνουν ποτέ. Με πήγαν φιλοξενία στην ουρολογική για να μην είμαι με μικρόβια και να είμαι μόνη μου και μου έφεραν άλλους 3 μαζί με τους συνοδούς τους. Σώστε το νοσοκομείο μας. Όσοι λοιπόν γνωρίζουν από εντατική, ας απαντήσουν μόνοι τους αν η κακή νοσηλευτική υπηρεσία μπορεί να παίξει ρόλο ακόμα και στην επιβίωση που ισχυρίστηκε ο κύριος Γιαννακός. Γιατί αν κάνεις ώρες ατέλειωτες, όπως ισχυρίζεται μια ασθενής, και νομίζω ότι όλοι, τουλάχιστον οι συνάδελφοι που είναι γιατροί, θα λάβανε αντίστοιχα μηνύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν ήταν το πρώτο κι εγώ που έλαβα. Αν κάνεις λοιπόν ώρες ατέλειωτος να επισκεφτείς έναν ασθενή, κάνεις κανένα τρίωρο που έλεγε και η συμπολίτησα, δεν ξέρεις αν αυτός ο ασθενής συνεχίζει να έχει το οξυγόνο στη μύτη του ή αν είναι χωρίς, και αυτό παίζει ρόλο και στην επιβίωσή του. Ή για τα ταβάνια και τα καζανάκια που τρέχουν, που έλεγε η συμπολίτησα, φταίνε μήπως οι υπουργοί. Τα νοσοκομεία έχουν υπηρεσίες, έχουν στο φινάλε και διοικήσεις. Άρα αυτό που όλοι γνωρίζουμε αλλά σπάνια ομολογούμε είναι ότι λείπει η αξιολόγηση. Και πολλές φορές έχουμε επισημάνει ότι ακόμα και ερωτηματολόγια θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες, πρωτίστως από τους ίδιους τους χρήστες των υπηρεσιών, δηλαδή τους ασθενείς.